Καταρχάς, Λίνα, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι σε αυτή τη νέα φάση αντιμετώπισης της πανδημίας που μπαίνουμε δεν μιλάμε για άνοιγμα της οικονομίας και της αγοράς, αλλά για αναπροσαρμογή των μέτρων, απευθύνοντας παράλληλα και ένα μήνυμα, μια προειδοποίηση προς τους πολίτες ότι αν χαλαρώσουμε υπερβολικά, τότε μπορεί να επανέλθουν και πάλι πολύ αυστηροί περιορισμοί. Όπως είπε, χρειάζεται υπευθυνότητα σε αυτή τη νέα φάση στην οποία μπαίνει η χώρα μας, το θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Επανέλαβε, μάλλον είπε ότι είμαστε ακόμη σε ένα δύσκολο δίμηνο για την κρίση αυτή την οποία βιώνουμε. Είπε, εξέφρασε την ελπίδα να είναι το τελευταίο αυτό το κρίσιμο δίμηνο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και όπως είπες και εσύ, είπε ότι αυτή η διαχείριση είναι ένα σπριντ, είναι ένας μαραθώνιος μάλλον και όχι ένα σπριντ. Απίφθινε παράλληλα, Αλίνα, και δύο μηνύματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση το ένα και προς τα κόμματα, στους αρχηγούς το άλλο. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, είπε ότι πρέπει να ασκήσει πιέσεις, να χρησιμοποιήσει όλα τα νομικά της εργαλεία, προκειμένου να έχουμε τις προμήθειες των εμβολίων στους συγκεκριμένους χρόνους που πρέπει να τους έχουμε, για να μπορεί να έχει εμβολιαστεί μέχρι το Πάσχα ένα σημαντικός αριθμός πληθυσμού και στα τέλη Μαΐου να ξεκινήσει και ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού. Και προς τα κόμματα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να αναζητηθούν συνθέσεις σε αυτό το δρόμο, γιατί υπάρχει ένα τίμημα της συνεννόησης προκειμένου να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αρκετά σκληρός στην κριτική. Ήταν εφόλη στη σύλληση η κριτική του και μάλιστα είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει αλχημίες με τα στατιστικά νούμερα για τους θανάτους, διότι δεν μπορεί οι αριθμοί να ευημερούν και οι άνθρωποι να πεθαίνουν. Έκανε λόγο για ένα success story, το οποίο δεν έχει κανένα αντίκρισμα, είναι μόνο επικοινωνιακό. Ενώ η κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία υπέβαλε και την αίτηση για την προημερησία συζήτηση στη Βουλή για την πανδημία, και εκείνη άσκησε κριτική και ζήτησε ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η συζήτηση θα συνεχιστεί για αρκετές ώρες ακόμα. Εμείς, αφού σε ευχαριστήσουμε, Στέλλα, πάμε να δούμε αποσπάσματα από τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Η Ελλάδα τα κατάφερε καλύτερα σε σχέση με άλλα κράτη που είχαν πιο οργανωμένα συστήματα υγείας. Θα σπέσω να πω πρώτος ότι φυσικά και έγιναν λάθη. Πρώτος, εγώ εξάλλου τα έχω αναγνωρίσει. Όμως η εικόνα καταστροφής που προβάλλει συστηματικά η αντιπολίτευση είναι ένα ψέμα. Οι καινούργιες συνθήκες είναι βέβαιο ότι απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις. Προσοχή, είναι λάθος να μιλάμε για άνοιγμα και πολύ πιο σωστό να μιλάμε για αναπροσαρμογή δραστηριοτήτων. Απέτυχε όμως η Ευρώπη ταυτόχρονα στην έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων ποσοτήτων και στην τροφοδοσία των κρατών μελών. Δεν θα σταθώ στον απαράδεκτο τρόπο που η αξιωματική αντιπολίτευση αντιμετώπισε όλη αυτή την ιστορία και στις αναρτήσεις των στελεχών σας που δήθεν προσπάθησαν να ταυτίσουν αυτήν την σημαντική επένδυση την οποία κάνει το ελληνικό κράτος με προνομιακές σχέσεις με μια συγκεκριμένη εταιρεία. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να παρατηρήσω ότι ήρθατε σήμερα με άλλο ύφος και άλλο τόνο και άλλη διάθεση. Βεβαίως πως θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, διότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Είναι φανερό ότι έχετε αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ολοφάνερο ότι η κατάσταση σας έχει ξεφύγει και είναι πια η ώρα να αλλάξετε κατεύθυνση. Τα τώρα είναι ώρα εθνικής μάχης και κρινόμαστε όλοι μας από τη στάση μας απέναντι σε αυτήν. Αποφασίστε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, αν μπορείτε επιτέλους να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων που απαιτούν ουσιαστική εθνική συνεννόηση ή αν θα συνεχίσετε να είστε ο Πρωθυπουργός της ανεπάρκειας, της διαίρεσης και της κοινωνικής αδικίας. Είναι στο χέρι σας να την πάρετε αυτή την απόφαση. Έχω την αίσθηση, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι σήμερα για άλλη μια φορά εδώ ήρθατε για να μας παρουσιάσετε ένα success story. Κάθε μέρα προετοιμάζεται το λάθος της επόμενης. Τραγικά λάθη στη στρατηγική. Στα 1.000 κρούσματα lockdown, στα 4.500 κρούσματα άνοιγμα των δραστηριοτήτων. 1.200 κλίνες μεθ, μας λέτε διαρκώς ότι δημιουργήσατε. Από τα 600 γεμάτα κρεβάτια στις μεθ, έχουμε φρακάρει. Έρχεστε και οι ίδιοι λέτε
ότι οι άνθρωποι πρέπει να βγουν τελικά από τα σπίτια τους, γιατί κάναμε λάθος τόσο καιρό, γιατί μεταδίδονταν ο ιός μέσα στα σπίτια και τώρα που ανοίγει ο καιρός πρέπει να βγουν έξω από τα σπίτια τους. Αλλά το ερώτημα είναι να βγουν πάνε πού, αφού δεν μπορούν να πάνε να καθίσουν σε ένα ανοιχτό χώρο, με αποστάσεις, με μέτρα. Με μέτρα, με αποστάσεις. Ήταν πολύ ωραίος δίσκος του Σαββόπουλου, το τραπεζάκι έξω. Να τον ακούσετε. Ήταν πολύ ωραίος δίσκος. Να τον ακούσετε. Αυτό το οποίο εισηγούμε και αυτό το οποίο λέω, κύριε Μητσοτάκη, είναι ότι δεν ξέρετε πού πατάτε και πού βρίσκεστε. Αυτή είναι η απλή αλήθεια.